δίνει οξυγόνο. Πολύ, πάρα πολύ οξυγόνο. Τελικά μου κάνει μαθήματα η χάρη του Θεού. Τελικά μας δίνει οξυγόνο πάρα πολύ. Και μάλλον περισσότερο σε μένα θέλει να δείχνει, απλά να ακούνε και οι υπόλοιποι, όλος ο κόσμος, πόσο υπομονή πρέπει να κάνουμε. Και είπα τώρα 2-3 ώρες ότι ο Τίμιος Σταυρός, όσοι περνάνε, όλοι θα θεραπεύονται. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τον κρατώ πάνω μου και είναι θείο δώρο. Και δεν το έχω μετανιώσει ποτέ, παιδιά μου. Κάνετε μεγάλο έργο, πάρα πολύ μεγάλο έργο. Και σήμερα στην εκκλησία που ήρθατε, θα σας το δώσει ο Θεός και τα αιτήματά σας. Δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει. Χωρίς πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα. Ήρθε με οξυγόνο. Το έβγαλε. Ακούτε την. Πόσο? 9. Ακούτε την. Αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει να λειτουργούν τα πνευμόνια της. Θέλει, εγώ θέλω να μιλήσει. Πρώτα απ' όλα να μιλήσει στον Τίμιο Σταυρό, στην Παναγία. Και σήμερα την είχαμε και μεγάλωσε άλλη μια φορά η οικογένεια του Τίμιου Σταυρού και των Αγίων Ισηδώρων. Ανέβηκε με το ασθενοφόρο πάνω. Τα παιδιά, Παπαδημήτρη μου, Λυκέ μου, αδερφέ. Τώρα να πνέσεις καλά. Πονάς? Όχι. Δεν πονάει. Αυτός είναι ο Σταυρός, αγάπη μου γλυκιά. Πες τους δυο λόγια. Δεν ξέρω τι να πω. Εγώ είμαι πολύ μικρή και ο Θεός είναι πολύ μεγάλος. Ζούσα στο σκοτάδι. Ζούσα από το 12 που εμφανίστηκε και δεν το κατάλαβα. Η ασθένεια συνέχεια στο φόβο και στο πανικό. Φοβόμουν να πάρω ανάσα. Σιγά σιγά φοβόμουν να περπατήσω.